Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία στο φαράγγι Μονής Καψάς Σιτία για μια 50χρονη τουρίστρια από το Βέλγιο, η οποία μετά από μια διαδρομή περίπου 2 ώρων στο φαράγγι έχασε τις αισθήσεις της κάτω από άγνωστες συνθήκες και κατέρευσε. Το τοπικό κλιμάκιο με 4 πυροσβέστες και ένα αξιωματικό μετέβη στο φαράγγι. Είχε ειδοποιηθεί από το σύζυγό της μέσω του 112. Και όταν έφτασε, δυστυχώς, η 50χρονη Βελγίδα είχε αποβιώσει. Είχε δοθεί και το στίγμα για τη θέση της κυρίας. Ο σύζυγος της θύματος είχε έρθει στα περβολάκια και είχε ενημερώσει κάτοικο της περιοχής, ο οποίος έδωσε κάποιες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη θέση του θύματος, οπότε η αποστολή ξεκίνησε από τον οικισμό κάτω κρυλιά. Η άτυχη τουρίστρια θέλησε να διασχίσει το φαράγγι με τον σύζυγό της χωρίς κάποιον συνοδό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αισθάνθηκε έντονη δυσφορία και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της. Ο σύζυγός της συνειδητοποίησε τις αρχές με το κινητό του τηλέφωνο και άμεσα κινητοποιήθηκε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο και τη Βελγίδα ήταν ήδη αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. Ο θάνατός της αποδίδεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα, όπως έχουμε πει, οι μοναχικές διαδρομές που ξεκινάνε και κάνουν πολλοί τουρίστες σε πολλά φαράγγια της Κρήτης. Αυτή είναι η 43η διάσωση που κάνουμε το τελευταίο τρίμηνο. Λοιπόν, το φαινόμενο έχει πάρει μεγάλη έκταση και μεγάλη διάσταση και έχουμε πολλούς τραυματισμούς, πολλούς αρκετούς θανάτους θα έλεγα και έχουμε και αρκετούς τουρίστες που τους έχουμε προλάβει οριακά. Επίσης θα τονίσουμε ότι πριν 4 χρόνια, στο ίδιο σημείο με τη διαφορά 100 μέτρων, είχαμε την τραγωδία με τους 2 Αυστριακούς, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν έπεσαν από μια πίστα αναρρίχησης και σκοτώθηκαν. Έκλεισε στους περιηγητές να έχουν μαζί τους συνοδούς, απευθύνει ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Νίκος Λαγουδάκης. Να γίνει μια σύσταση από τα ταξιδιωτικά γραφεία, από τα ξενοδοχεία, να γίνεται οργανωμένες αυτές οι εκδρομές, να γίνονται οργανωμένες με επαγγελματία ορειβάτη ξεναγό που γνωρίζει τα μονοπάτια, γνωρίζει τις επικίνδυνες διαδρομές, να κατευθύνει το γκρουπ οργανωμένα με ασφάλεια.